Ιστορική ημέρα χθεσινή για το κίνημα αλλαγής που αλλάζει σελίδα. Στα επιτελεία των δύο υποψηφίων, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Γιώργου Παπανδρέου, επικρατούν πυρετώδεις προετοιμασίες εν ώψη της νέας αναμέτρησης. Ήταν μια μεγάλη μέρα χθες, γιατί εκφράστηκε καθολικά ο κόσμος της Δημοκρατικής Παράταξης. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. 270.000 κόσμος ψήφισε χθες. Ποσοστιαία αντιστοιχεί σε ένα κυβερνητικό κόμμα αυτή η συμμετοχή. Δεν λέω ότι αυτός ο κόσμος θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, όμως λέω ότι αυτός ο κόσμος έδειξε ότι θέλει να ξαναγεννηθεί το ΠΑΣΟΚ, να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες του, γιατί εκεί είχαμε φτάσει κάποια στιγμή, και να γίνει μια πρόταση, μια παράταξη προοπτικής για τη νέα κεντροαριστερά, τη νέα σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Ήταν μεγάλο το μήνυμα αυτό χθες, όπως μεγάλη ήταν και η νίκη του Νίκου του Ανδρουλάκη, που έλαβε σαφέστατη εντολή, η οποία θα επικυρωθεί πιστεύω και την Κυριακή που έρχεται, να ξαναδημιουργήσει τη νέα μεγάλη κεντροαριστερά. Για το κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει το κίνημα αλλαγής το νέο δυνατό πολιτικό πόλο, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη. Πιστεύω ότι η μεγάλη συμμετοχική διαδικασία η χθεσινή, η κοινωνία έδωσε σαφέστατη εντολή ότι πρέπει από Δευτέρα ο νέος αρχηγός να δείξει ότι απλώνεται σε όλη την κοινωνία με προτάσεις που αγγίζουν την κοινωνία, γιατί τα προβλήματα που έχει επιφέρει η πανδημία και η οικονομική κρίση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, όπως φαίνεται, ούτε από την κυβέρνηση, αλλά ούτε και από την αντιπολίτευση, η οποία είναι πολύ άτολμη, πολύ κακή και δεν μπορεί να εκφράσει αυτή την κοινωνία της κεντροαριστεράς, των λαϊκών στρωμάτων. Συνεπώς, ναι, πιστεύω πως η πρόταση η οποία θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα, εφόσον όλοι μαζί προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη αυτό, θα είναι αυτή που θα επιδοκιμαστεί και στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει πολλή δουλειά από την Δευτέρα και μετά, έτσι ώστε να ξαναδημιουργήσουμε το μεγάλο συμμετοχικό ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου, η τοποθέτηση των τελεχών είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Το μήνυμα των εκλογών της Κυριακής ήταν ότι η παράταξη κέρδισε. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου έδειξε ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού περιμένουν και επενδύουν επάνω στη δημοκρατική παράταξη. Πέρα από τη μεγάλη συμμετοχή υπήρξε μια διαστρωμάτωση η οποία ήταν αρκετά ικανοποιητική, με την έννοια ότι υπήρχαν όλων των ηλικιών και όλων των επαγγελματικών και κοινωνικών τάξεων πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στις εκλογές. Και αυτή ήταν η μεγάλη νίκη αυτής της Κυριακής. Η επόμενη Κυριακή αφορά την ανάδειξη του Προέδρου, όπως ξέρουμε όλοι. Σε αυτήν κρίνονται δύο από τους υποψηφίους, που και οι έξι ήταν αξιόλογα στελέχη. Και ο καθένας βεβαίως έχει και το δικό του διακριτό πολιτικό στίγμα. Πιστεύω προσωπικά ότι σε αυτή την περίοδο και με την οξύτητα των προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, απαιτείται για την χώρα και για την παράταξη ένας ηγέτης ο οποίος να έχει γνώσεις, διεθνή εμπειρία, να ξέρει τη διεθνή γεωπολιτική κατάσταση, να μπορεί να δομήσει συμμαχίες και να έχει μια σαφή πολιτική οριοθέτηση του χώρου απέναντι σε συντηρητικές λογικές και τη συντηρητική παράταξη. Ταυτόχρονα να υπάρξει και να ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα το οποίο θα αφορά την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες, ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει να κάνει με την ενίσχυση σαφώς του κοινωνικού κράτους, την αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, την προστασία των κοινωνικών και αδύναμων στρωμάτων. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι ένας πολιτικός που καλύπτει αυτές τις παραμέτρους και όχι μόνο είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, και προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή η λογική να εξεταστεί από όλους τους πιθανούς ψηφοφόρους μας.